Καλώς τον Google. <laughs> δεν ξέρω πού θα καταλήξει αυτή η συνέντευξη, Πώ θα φύγω από εδώ, <laughs> αλήθεια, δίληκτα. Ντυμμένο θα είσαι πάντω, να ξέρει. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Mm -hmm. Σε αρέσουν αυτά τα co-word. Έχουμε ντυθεί ίδια, δηλαδή με την έννοια ότι φοράμε ίδιο πάνω κάτω. Σετάκι. Σετάκι. Μου αρέσουν τα σετάκια. Γιατί. Δεν ξέρω γιατί. Δεν, μπορεί, δεν υπάρχει απάντηση. Δεν υπάρχει γιατί. Να σου πω εγώ μία. Μου να σου δώσω μία απάντηση. Ναι. Είναι εύκολο καταρχά. Δεν θα βάλει πάνω με το κάτω. Δεν το είχα σκεφτεί έτσι. Μιλάμε, Ελίθεια. ίνια ε, νιά. Είμαστε η άλλη εκπομπή, δεν είμαστε για εδώ. Όταν σε πήρα τηλέφωνο, δεν θυμάμαι πώ σε προσέγγισα. Μηνυματικό, τηλεφωνικό. Έκανε πεσηματική με μήνυμα. Α, μα συστήσανε, κάτσε Ήταν λίγο προξενιό. Μα συστήσανε, mm -hmm. μου την έπεσε με μήνυμα. Mm -hmm. Μετά. Σε πήρα και τηλέφωνο. πήρε και τηλέφωνο, δεν απάντησα στο μήνυμα. <laughs> και Ένιωσα Ξευτήλα. πολύ κάπω, ρε παιδί μου. Ένιωσα, ένιωσα την υποχρέωση. Ένιωσα, όχι, ένιωσα πίεση. Α, αισθάνθηκε μια πίεση. Είχα καιρό να την νιώσω αυτή την πίεση γενικότερα. Πρέσαρε καλά και αναγκάστηκα να υποκύψω. Δούλεψε δηλαδή. Ε, εντάξει. Αλλά πρέπει να είσαι και εσύ λίγο ψυχοπονιάρη όμω. Είμαι. Ε, εντάξει. Το κατάλαβε, ε. ε. Εντάξει. <laughs> Υπάρχει συνεννόηση. <laughs> το ένιωσε ότι ήθελε να πει όχι, αλλά κάτι σου λέγε μέσα σου πρέπει να πω ναι. το το κατάλαβε. Φυσικά. Έλεγα δε θα δεν θα πάω. Δεν, είναι ώρα να παω mm -hmm. Αλλά κάτι μέσα μου με τράβαγε. Στο να έρθω. Δεν ξέρω τώρα η ανομαλία αυτή. Αυτό είναι. Η ανομαλία που σε δέρνει. Την ναι. οποία τη διαπιστώσουμε σήμερα. Γι' αυτό ήρθε άλλωστε. Αυτό φοβάμαι εγώ. Ε, γι' αυτό φοβόμουν να μην έρθω. Mm -hmm. Θα σε πάω μαλακά, θα συνεχίσω μαλακά και θα τελειώσει μαλακά, να ξέρει. Δεν θα πονέσω δηλαδή. Ελπι... Ελπίζω πω όχι. Να, τώρα ο είναι σχετικό. Έτσι, άλλου αρέσει, άλλου δεν Έτσι, αρέσει. Σωστό. Και θα σε ρωτήσω ποδόσφαιρο ή σεξ. Τι ερώτηση δεν είχα φανταστεί ποτέ. Ποδόσφαιρο ή σεξ. Mm -hmm. Αναλόγω. Αυτά τα αναλόγω θέλω να μου αναλύσει. Αναλόγω. Αν μου πει ε, να παίξω έναν αγώνα τελικό Champions League, α πούμε, και να βάλω γκολ. Mm -hmm. ε, θα σου πω ποδόσφαιρο. Αν μου πει. Και στα δύο θα βάλει γκολ. Ναι, αλλά αν μου πει ότι θα είσαι, α πούμε, θα παίξει ένα απλό αγώνα mm -hmm. και θα, μου, θα κάνει σεξ με, δεν ξέρω, με τη γυναίκα των ονείρων σου ή με τη Ριάννα, α πούμε, εγώ που την έχω έρωτα, mm -hmm. χρόνια, θα σου επέλεγα αυτό. Ε, παίζει ρόλο το που πάει η κατάσταση. Για, στη Ριάννα, γιατί δεν δουλεύει αυτή την πίεση που σου άσκησα εγώ. Έχω στείλει πολλά μήνυματα, αλλά δεν μου έχει απαντήσει. Συνέχισε, εσύ δεν ξέρει. <laughs> ναι, πόσα να στείλω, έχω στείλει πολλά. <laughs> μέχρι, μέχρι το τέλο <laughs> του κόσμου. Ναι, σου είπα, επειδή πει αυτή τη γυναίκα των ονείρων mm -hmm. σου. Πώ μοιάζει αυτή η γυναίκα των ονείρων σου, Τι πρέπει να έχει η γυναίκα που θα, θα ήταν η γυναίκα των ονείρων σου, Α, Πρέπει να έχει σίγουρα πολύ χιούμορ. Mm -hmm. Τρέλα απεριόριστη. Να είναι stand-up comedian, δηλαδή και αλληξυπτωτιστή ή κάτι μας, τέτοιο. Ναι. Τρέλα απεριόριστη. Χωρί αυτή, αυτή την τρέλα, εγώ δεν μπορώ να, να συνεπάρξω. Ε, εντάξει εμφανισιακά δεν το συζητάμε να είναι μια εμφανίσιμη κοπέλα. Για τα δικά σου τα γούστα. Ξεκινάω όμω να ξέρει ότι πλέον μεγαλώνοντα έχω καταλήξει στο ότι προτιμώ να, να έχει χιούμορ, να είναι ο χαρακτήρα έτσι ώστε να μου ταιριάζει. Παρά το εμφανισιακό το βάζω δεύτερο πλέον, να ξέρει. Δηλαδή, πρώτα βάζω το χιούμορ και την τρέλα και το να έχουμε χημεία μεταξύ μα. Να ένα όριμο άντρα. Να δει τι μηνύματα θα πάρει μετά από αυτό το σεξ το podcast. Ουουουου. Α, ωραία. <laughs> ε, εντάξει. <laughs> δεν θα πω κάτι για αυτά τα μηνύματα που λαμβάνουμε καθημερινά. Α, θα μου πει. Θα α, μου πει. Βασικά, τώρα που το πει, πε μου. Άστο. Τι, όχι, δεν θέλω να τα αφήσω. Ειδικά από το χωρισμό και μετά. Ναι, τον αφήνω το χωρισμό. Μου λέω ότι από το χωρισμό και μετά τρέλα στα μηνύματα. <laughs> Αυτά είναι μηνύματα συμπαράσταση ή μηνύματα σε θέλω κολλασμένα Άρη? Από όλα. Και βίντεο και φωτογραφίε και. άστο. Θα ήθελα πολύ ε, να μου περιγράψει τι έχει αυτό το βίντεο μέσα. Τα λέμε όλα χήμα δηλαδή. Εναι, ρε παιδί μου. Τίποτα. Τι να έχει. Έχει δονητέ, δάχτυλα. Και άντρε μου στέλνουν να τον παίζουν. Ε... Τσόντε δηλαδή. Τρελά, ναι, κανονικέ τσόντε όμω. Mm -hmm. Σε θέλω μέσα μου και τέτοια σκηνικά. Απαντά. Όχι, βέβαια, ποτέ. Δεν θα έμπαινα σε αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή πιστεύει κάποιο ή κάποια. στέλνουν τέτοιο μήνυμα ότι κάποιο θα δει το μήνυμα και θα πει: Wow, τι καύλι είναι αυτό, θέλω να κάτσω πάνω α πούμε, ή τι μου είναι αυτό. θέλω. Δεν, δεν γίνονται αυτά. Ε, δεν έχουν καμία τύχη αυτά τα μήνυματα. Θεωρώ ότι και σε εσένα στέλνουν. Ε. Βεβαίω. Και τι κάνει εσύ, απαντά. Ε, όχι. Την πρώτη φορά μου κόπηκαν τα πόδια. Μετά έτσι πήρα λίγο το κολλάκι. Και όταν έμαθα ότι είναι ποινικό αδίκημα, ανέβασα όλε τι dick στο Instagram με pixel. Instagram, να το πω έτσι. Τι να... νομίζετε, τι ανέβασα. Τι ανέβασα με pixel. Και λέω, κοιτάξτε, δείτε, όταν σα στέλνουν αυτά και να κινηθείτε νομικά, γιατί είναι ποινικό αδίκημα. Αλήθεια, λέει. Ναι. Βεβαίω. Μετά δεν μου ξανά στείλαν Ποτέ. Αυτοί που έστειλαν τα πουλιά του, φαντάζομαι τα αναγνώρισαν με... με, κάποιο τρόπο. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά άμα έχει ψεύτικο, προ... ε, ψεύτικο προφίλο προφίλ άλλο. Και, και τι με νοιάζει Το, εμένα. το πουλί ήταν αληθινό. Το έστειλε σε μένα. Αυτό μου αρκεί. Γιατί να μου το στείλει το πουλί σου, κυρία μου. Το ζήτησα. Ωραία. Όχι. Σε ξέρω. Μετά από Όχι. το podcast που ξεκίνησε, Όχι. νομίζω ότι έχει πολλά παραπάνω. Ε, α, ναι. Μετά έχω, έχω πολλά παραπάνω ισχύ. Δηλαδή έχει διανύσει αυτή η γκαλερίδα. Δηλαδή, θα μπορούσα λέει... να κάνω μια έκθεση, παιδί μου. Κάτω στο, στο άκα, θα μπορούσα να την κάνω μέσα. Θε <laughs> πω πουλιά έχω σου στο ίδιο. Την αυτή για να μιλάει έτσι εκεί σε αυτό το podcast και να τα λένε όλα. Ας τη στείλω το τα πουλί. Τα κάνει κιόλα, ναι, 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 ναι. Οπότε πάρε μια. Πάρε κι άλλη μια. Κάθομαι εγώ στο σεξ πάνω και στο ποδόσφαιρο και σε ρωτάω αν μπορεί το σεξ και το ποδόσφαιρο με κάποιο τρόπο να παρομοιαστούν. Ναι. Ε, νομίζω ότι η δονή που νιώθεις την ώρα που βάζεις ένα γκολ σε ένα σημαντικό αγώνα mm-hmm. η ομάδα σου σε ένα σημαντικό αγώνα και αυτή η αδρεναλίνη και πραγματικά η δονή όμως δηλαδή άνθρωποι που έχουν παίξει ποδόσφαιρο επαγγελματικά και σε μεγάλους σημαντικούς αγώνες μπορεί να το καταλάβουν ε, ή έχουν βάλει γκολ σε ένα σημαντικό αγώνα Νομίζω ότι είναι ακριβώ η ίδια καύλα, ρε παιδί μου. Πώ να σου το πω. Νιώθεις αυτή την, την ευχαρίστηση, την ειδονή. Την... καταλαβαίνεις Είναι τρελό το συνέστημα αυτό. Και είναι, είναι, σαν να κάνει σεξ και να τελειώνει. Επάνω την ώρα που τελειώνει, είναι ακριβώ το ίδιο με το να βάζει ένα σημαντικό γκολ. Και επειδή δεν έχω ξαναγνωρίσει ποδοσφαιριστή στη ζωή μου και νιώθω ένα ρίγο. Είμαι ο πρώτο. Θέλ... Ο πρώτο. Είμαι ο πρώτο. σου. Βεβαίω. Μετά δεν ξέρω τι θα γίνει μετά από σένα. Οχ. Oh. Ε, θα δείξει. Ε, ποια ήταν η ομάδα που αγάπησε πολύ, που έπαιξε και αγάπησε πολύ, ρε ποιος, την είχε πολύ ψηλά. Ε, δύο θα σου πω, δεν μπορώ να σου πω μία. Δύο μου. Ε, Ολυμπιακός και ΑΕΚ. Και θα σου πω και, και, και μια στιγμή ξεχωριστή για μένα, όταν ήμουν στην Νίκη Βόλου, α πούμε, μια θεωρητικά πιο μικρή ομάδα από τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ, που καταφέραμε και βγάλαμε την ομάδα στην ΑΕΚ μετά από 50 χρόνια. Mm -hmm. Και αυτό που έλεισε εκείνη τη μέρα, επειδή το έχω κάνει και τα Τουάζε πάνω μου, αυτό εδώ είναι η πρώτη έκτου του 2014, mm -hmm. ε, βγάλαμε 15.000 κόσμο στον δρόμο του Βόλου. Μα φύλαγαν τα πόδια, το λεωφορείο, τι ρόδε και λέγανε να πεθάνουμε <laughs> αύριο το πρωί που ανεβάσατε την ομάδα μετά από 50 χρόνια στην Αλφα Αυτή η συγκίνηση και το ρίγο που ζήσαμε εκείνη τη μέρα ήταν απίστευτο. Οπότε, αν με ρωτά τώρα πούμε, για τη συγκεκριμένη στιγμή ή σεξ, θα σου έλεγα τη συγκεκριμένη στιγμή. Θεωρεί πω το ποδόσφαιρο είναι ένα σεξ επάγγελμα, Για πολλέ γυναίκε, ναι. Γιατί μπορεί να μου το εξηγήσει αυτό, γιατί, γιατί θεωρητικά οι ποδοσφαιριστέ έχουν ένα ωραίο κορμί. <laughs> Ε, είναι αναγνωρίσιμη. Mm -hmm. Έχουν χρήματα. Mm -hmm. Έχουν τα Ξέρεις <laughs> <laughs> Όχι, νομίζω mm -hmm. ότι παίζουν ρόλο αυτά σε μια γυναίκα και το να πηγαίνει στο γήπεδο και να βλέπει, ας πούμε, έναν αγώνα που χειροκροτάνε το αγόρι της τον, τον σύντροφό τη, τον άντρα της ή τον δεν ξέρω ποιον. Το sexy, το sexy body της δεν ξέρω. <laughs> Σεξιδενή. 60... Μπάνι, είπε. body Α, μπάνια, Όχι. Ο το κουνελάκι <laughs> ναι. ναι. <laughs> Και να το χειροκροτούν 60.000 κόσμος, α πούμε, είναι μια. σου βγάζει κάτι. Είναι, σου βγάζει. Σου βγάζει. κάνει να βγάλει και τα ρούχα σου, δηλαδή. τι Δημιουργεί κάτι. Αν δεν έπαιζε ποδόσφαιρο, δεν θα σου ρωτήσω τι θα ήθελε να παίξει, θα σου ρωτήσω τι θα ήθελε να κάνει. Δεν το έχω σκεφτεί ποτέ. Να σου πω την αλήθεια, τι θα μπορούσα να είμαι. Θα ήθελα σίγουρα να έχω μια ωραία φωνή να μπορώ να τραγουδάω, α πούμε. Μ' αρέσει πάρα πολύ η μουσική. Θα το κυνηγούσα, Ναι, αν είχα ωραία φωνή, ναι. Μπορώ να με φανταστώ δηλαδή πάνω σε σκηνή με 100.000 κόσμο από κάτω. Ναι, μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η δουλειά που κάνουν και του θαυμάζω πάρα πολύ για το ταλέντο, για τη φωνή του, για το πώ διασκεδάζουν τον κόσμο. Μου αρέσει αυτό. Για πες, αγαπημένο τραγουδιστή. Έλληνα ή. Έλληνα. Θα πονέσει πολλού αυτό που θα πω. Πόνε έτου. Φίλου μου κιόλα. Άρη, πόνε τους. Ε, Νίκο Βέρτη. Αγαπημένο ποδοσφαιριστή. Έλληνα. ο <coughs> full time, α πούμε, ή τωρινό. Και ο full time και σύγχρονο και σημερινό. Σήμερα θα σου πω ένα φιλαράκι μου τον Πέτρο το Μάνταλο που παίζει στην ΑΕΚ Ο ε, Full Time θα σου πω ένας που δεν ήταν Έλληνας mm -hmm. αλλά ε, θεωρητικά έχει, έχει και διαβατήριο ελληνικό ο, από όσο ξέρω ο Τζόρτζεβιτς ήμασταν συμπέκτες στον Ολυμπιακό και νομίζω ότι είναι ένας από τους, έλλη, από τους παίκτες που έχουν γράψει μεγάλη ιστορία στην Ελλάδα 13 χρόνια αρχηγός στον Ολυμπιακό μπορεί και παραπάνω Οπότε νομίζω ότι αυτόν θα πω. Πριν Έχει από πρα... τα... ναι. πριν από του αγώνε, σεξ κάνει. Δεν μπορεί. Τι θα πει αυτό. Γιατί το, τη βραδιά πριν τον αγώνα μένουμε σε ξενοδοχείο. Οι παίκτε όλοι και η ομάδα δεν μπορεί να κάνει και να θέλει. Τι άμα κάνει μόνο λοιπόν, σου. Τι άμα τον παίξει στο μπάνιο, α πούμε. Το θεωρώ ένα... τραγικό πούμε, πριν τον αγώνα να κάνει Γιατί. <laughs> Πρέπει να έχει λίγο μια συγκέντρωση στον αγώνα. Ξέρω εγώ, Τι να κάνει το δωμάτιο, να ξεκουραστεί τώρα, να τον παίζει στο δωμάτιο. Μπορεί να συγκεντρώνει να τον παίζει. Λε να υπάρχουν κάποιοι που να τον παίζουν και να συγκεντρώνονται στον μπορεί, αγώνα. Μπορεί να θε μπορεί να έχει άγχο. νομίζω τρε, παιδί μου, ότι το να χύνει πριν τον αγώνα σου παίρνει μια ενέργεια, μια δύναμη, σου φεύγει λίγο κάτι, δεν ξέρω. Μπορεί κάτι. Κάποιος... Τι <laughs> σου φεύγει κάτι, είναι σίγουρο. <laughs> σου φεύγει, ρε παιδί μου, λίγο. Αυτό μπορεί να, να το κρατήσει για την επόμενη μέρα, να σε βοηθήσει τον αγώνα, δεν ξέρω. Για να το δώσει <laughs> εκεί. Να το, χύ... <laughs> το ρίξει εκεί, ξέρω <laughs> εγώ. Αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει παίκτη τώρα που τον παίζει και πριν παίξει αγώνα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει. Έχει παραστρατήσει ποτέ να κάνει την παρανομία <laughs> και να κάνει σεξ πριν από αγώνα. Δεν γίνεται. Πώς. Τι θα πει δεν γίνεται. Ε, Πού θα το κάνω... Στα μου λοχτά. Πού, αφού είμαστε στο ξενοδοχείο, όλη η ομάδα, όλη η αποστολή μαζί. Και δηλαδή, τι κουράζει. Τι φρουρείτε το ξενοδοχείο, δεν μπορεί να μπει θηλυκά γάτα, α πούμε, μέσα. Ε, δεν το κάνει αυτό. Δεν το, το κάνει. Γιατί μπορεί να. Ε, ξέρει, ναι, υπάρχουν και συμβόλαια. Μπορεί να. Ε, Είναι όρο στο συμβόλαιο. Δεν σου λέει μη φέρνει να γαμίσει το δωμάτιο, αλλά υπάρχει ότι όταν είμαστε στο ξενοδοχείο και όλη η ομάδα εκεί δεν μπορεί να. χωρί να πάρει άδεια, να απομακρυνθεί και να πα όπου θε. Παράδειγμα. Δηλαδή, okay. ειδικά αν πιάσουν κοπέλα που την φέρνει παράνομο στο ξενοδοχείο, μπορεί να έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Μέχρι και να σε διώξουν από την ομάδα. Όχι, okay, δεν το θέλουμε αυτό. Ναι, δεν, δεν νομίζω ότι. Δεν σου λέω ότι δεν έχει γίνει. Mm -hmm. Εγώ όχι, αλλά μπορεί κάποιοι να το έχουν κάνει. Εγώ δεν το έχω κάνει και okay, δεν θα το έκανα και ποτέ. Ωραία. Αλλά υπήρχαν και ομάδε που έχω παίξει, οι οποίε το βράδυ δεν μέναμε σε ξενοδοχείο mm -hmm. και μέναμε στο σπίτι. Ε, εντάξει, τώρα το να είσαι στο σπίτι με την κοπέλα, ας πούμε, και να καυλώσετε και να αυτό, εντάξει, οκ, okay, άντε πε ότι μπορεί να έχει γίνει. Αλλά όχι στο ξενοδοχείο. Υπήρξε στιγμή που λόγω πάρα πολύ έντονου στρε πριν από αγώνα δεν μπορούσε να έρθει σε στήση. Ήθελε να κάνει έξω, αλλά δεν μπορούσε. Όχι. Δεν μου έχει συμβεί ποτέ Δεν σου έχει συμβεί ποτέ να μην μπορεί να έρθει σε στήση Δεν μου έχει συμβεί όχι Θα έπαιρνε όμως Κάποιο συμπλήρωμα ή βοήθημα όχι. Εάν δεν ερχόσουν σε στήση Α αν δεν ερχόμουν σε στήση Ξέρεις τι ε, Μια φορά είχα πάρει με ένα φίλο μου για πλάκα Που Χρειάστηκε Φάρμακο όμως όχι συμπλήρωμα Φάρμακο mm. για πλάκα το πήραμε και δεν είχε πλάκα μάλλον. Και δεν ξέρω, λειτουργήσε ανάποδα. Δεν έγινε τίποτα. Κρύφτηκε. Ήταν η μόνη μέρα που πραγματικά δεν είχα στήσει. Με το φάρμακο. <laughs> Και από τότε λέω δεν χρειάζομαι. Και είμαι μια χαρά. Παρόλα αυτά όμως εγώ έχω να πω ότι υπάρχει ένα φοιτικό συμπλήρωμα, 100% φοιτικό συμπλήρωμα. Α, μην τί περίεργο, περίμενε γιατί το μπέρδεψα λίγο. Μην ακούσετε ότι εγώ με το φίλο μου πήγαμε να κάνουμε κάτι οι δυο μα και το πήραμε το φάρμακο και με Γιατί πρέπει να ακούσετε και έτσι. Όχι. Εγώ επέθεσα ότι δοκιμάσατε με το φίλο σου αυτό το πράγμα. Όχι ότι δοκιμάσατε μεταξύ σα. Ναι, αλλά τι, το πήραμε και βγήκαμε για καφέ. Πρέπει λίγο να διευκρινιστεί Πώς Πώ έγινε λοιπόν. Πήγατε στο φαρμακείο, πήρατε το χάπι και λέει αδερφέ, θα τα πούμε το βράδυ. Να μου πει τι έγινε, σου πω τι έγινε. Ναι, κάπω έτσι. Ωραία, εντάξει. Κάπω έτσι. Ωραία. Αλλά δεν λειτουργήσε. Το πήρα και δεν είχα στήσει. Εκείνο μια χαρά. Εγώ δεν είχα. σω λειτουργήσα ανάποδα. σω το είχα στο μυαλό μου ότι πήρα και ότι αυτό και δεν. Ναι. Οπότε λέω μακριά. Μια χαρά πάμε. Εγώ έχω να κάνω μια άλλη πρόταση όμω που oh. δεν είναι happy. Είναι 100% φοιτικό συμπλήρωμα. Λέγεται happy end. Γιατί εντάξει, όταν κάνουμε sex, θέλουμε να έχουμε happy end. Ιδανικά και οι δύο. Για εσά είναι πιο εύκολο. Ιδανικά και οι δύο. Αν δεν γίνει και οι δύο, είναι αποτυχημένο σεξ για μένα. Αναγιά σου. Οπότε το happy end το θέλουμε. Το συγκεκριμένο λοιπόν φοιτικό συμπλήρωμα απευθύνεται Μόνο σε άντρε, όλων των ηλικιών. Α, μόνο σε άντρε. Βεβαίω. Ναι. Ε, δεν έχει μέσα γλυκάτικε ουσίε, δεν επηρεάζει τη γλυκόζη, δεν επηρεάζει την, την αρτηριακή την πίεση. Φυσικά για ό,τι παίρνουμε, πάντα πρέπει να συμβουλευόμαστε, είτε το γιατρό, είτε το φαρμακοποιό μα. Σωστά. Το συγκεκριμένο είναι εν γέννη συμπλήρωμα, δηλαδή έχει και ένα κάρο βιταμίνε μέσα. Είναι χάπι, δηλαδή. Όχι. Είναι. είναι συμπλήρωμα. Αν είναι σε μορφή χαπιού, είναι, αλλά είναι φυτικό συμπλήρωμα, δεν είναι χάπι. Είναι okay. εγκεκριμένο από τον ΕΟΦ. Μπορεί να το βρει σε online φαρμακεία, γιατί στα online φαρμακεία δεν μπορεί να αγοράσει. Χάπια Μπορεί να αγοράσει όμω συμπληρώματα. Ναι, ναι, ναι. Και σε φαρμακεία. Και για όσο περισσότερο το παίρνει, τόσο καλύτερη αισθητική λειτουργία έχει. Okay. Αλλά εγώ βρίσκω και το όνομα πάρα πολύ εύστοχο. Είναι... Δεν, θα... Δεν θα μπορούσε να υπάρχει καλύτερο όνομα. Και είναι happy end ναι. Επειδή είναι σε μορφή χαπιού. Είναι απίστευτο. Είναι πολύ έξυπνο το... το marketing. Καινοτόμο, θα λέγαμε. Ναι, σωστά. Έχει πάει με κάποιον που να το έχει πάρει, Όχι, αλλά έχω πολλού φίλου. Που το έχω δοκιμάσει. Θα σου πω. Έχω φίλους που έχουν πάρει χάπια, τα οποία δεν πήγαν πολύ καλά. Να. Και έχω ε, ανθρώπους εδώ μέσα από το στούντιο που μιλάμε, βεβαίω, ε, που το δοκίμασαν. Και, Και είπαν τα καλύτερα. Ο, δεν θα σου το δώσω όμω, αφού ο, δεν το έχει ανάγκη. Ο, Ωραία. Είμαι μια χαρά. Εγώ χάπι, έχω happy ending, είτε παίρνω είτε δεν παίρνω. Α, εντάξει, αυτό, αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Οπότε είμαστε κομπλέ. <laughs> <laughs> Ποιοι όμω μπορεί να είναι οι λόγοι για σένα που μπορεί να μην μπορεί να λειτουργήσει 100% ερωτικά. Είναι το άγχο, είναι το στρε. Σίγουρα άγχο και στρε. Και σίγουρα υπάρχουν φορέ, α πούμε, πάνω στο σεξ που δεν ξέρω γιατί ξαφνικά μου κάνει σκέψει που δεν θα έπρεπε να μου κάνει, α πούμε. Θέλω να μου πει μια τέτοια σκέψη. Που δεν θα μπορούσα να την πω, αλλά είναι. Τι εννοεί! Δε, δεν μου. Δεν κα, όχι, δεν θα την πω. Αλλά είναι σκέψει που ξαφνικά, α πούμε, ξένε. Πώ να το πω, σου χαλάει τη μαγεία τη στιγμή. Ρε παιδί μου, είναι ένα λογαριασμό που πρέπει να πληρώσει. Διάφορα, ρε παιδί μου. Άγχη και σκέψει που έχει μέσα την ημέρα. Εκείνη την ώρα που εσύ κάνει και πρέπει να είσαι φόκου, α πούμε, για να το απολαύσει, σκάνε τρελά πράγματα και ψιλοχάνει λίγο τη... τον ήρμό σου εκείνη τη στιγμή. Και τι κάνει ο Άρης σε αυτή την περίπτωση. Λέω, ε, ε, έλα πίσω, έλα εδώ, μη φεύγει, <laughs> <laughs> γιατί άμα φύγει εδώ <laughs> τελειώσαμε. Πέφτουμε <laughs> και εδώ. Οπότε, όχι, μην εδώ και προσπαθώ να συγκεντρωθώ, κατάλαβε. <laughs> δεν είναι και εύκολο να ξέρει, άμα να ξεφύγει λίγο αυτό. Δεν θέλει Τελείωσε. και πολύ. <laughs> τελειώσαμε. Το σεξ δεν θεωρεί σημαντικό. Πάρα πολύ. Εννοεί, εννοούμε σε μια σχέση, έτσι, ή στη ζωή στη γενικότερα. Στη ζωή μας. Πάρα πολύ σημαντικό. Σε μια σχέση είναι το Α και το Μ, αλλιώ θα τα έχει με τη μάνα σου και εγώ με τον πατέρα μου, το α Δεν είναι το, <laughs> το Α <αλφα> και το <laughs> no. Μ. Ακριβώ. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Σίγουρα από την αγάπη και τον έρωτα. Αλλά αν δεν υπάρχει το σεξουαλικό κομμάτι μέσα, πάμε σε άλλο επίπεδο. Πλέον. Αδέρφια, ακολουθία. Ακριβώ. Ποια είναι η μεγαλύτερη περίοδο που έχει διανύσει χωρί σεξ. Του έξι μήνε που ήμουν στο survivor. Ήμουν σίγουροι ότι θα το απαντήσει ναι, αυτό. Είναι απίστευτο. Κοίταξα, δε. Όταν. Επειδή είχα και σχέση εξ αποστάσεως και όταν έμενα στη Ρουμανία, α πούμε, υπήρχαν και τρει μήνε που είχα να δω τη σύντροφο μου, αλλά εντάξει, το, το έκανα μόνο μου, ρε παιδί μου. Αλλά εκεί δεν, θα, δεν μπορούσα να το κάνω ούτε μόνο μου. Δεν, δε, ούτε το ήθελα. Στο survival, α ναι. λοιπόν. Είναι τέτοια οι καταστάσει που ζει που δεν θέλει να το κάνει. Δεν το έχει και ανάγκη, α πούμε. Το έχει πολύ πίσω στο μυαλό σου. Χάνεται. Ε, βγαίνουν τα ένστικτα τη επιβίωση, νομίζω περισσότερο. <laughs> ναι, παρά τη ε, αναβίωση. <laughs> <laughs> Τι καταλαβαίνει. Σου έλειπε όμω όσο είσαι να στο survival. Απίστευτο. <laughs> το ξεχνά για κάποιο λόγο. Δηλαδή κοιτά να βρει να φά, να <laughs> ζήσει, ναι, να, να κλέψει κάτι, σκουπίδια. <laughs> Ξέρει, μπαίνουν πρώτα αυτό στο μυαλό σου και μετά τα υπόλοιπα. <laughs> Γιατί πιστεύει ότι μετά από μια πολύ έντονη έτσι, τηλεοπτική προβολή. Όπω ήταν το survivor ή όπω ναι. ήταν η οπω ηταν η ποδοσφαιρικη σου καριέρα. Ο κόσμο παθαίνει λαλά με αυτού που προβάλλονται. Και ερωτικό λαλά. Δηλαδή ξαφνικά τον βλέπει αλλιώ τον άλλον. Λε βρε τον Άρη. Ναι. <laughs> <laughs> μου γιατί? έχει τύχει αυτό σε πολύ μεγάλο βαθμό. Είμαι πολύ σίγουρη. Ξεκινώντα από τα 16 μου, που όταν έφυγα από τη Θήβα, από την πόλη που μεγάλωσα, ήμουν ένα απλό παιδί, α πούμε. Που δεν είχα και πολλές έτσι ερωτικές επαφές με κοπέλες από την πόλη μου μέχρι τότε και πήγα στον Ολυμπιακό mm -hmm. 16 χρονών 17 χρονών περίπου όταν έπαιξε το πρώτο μου παιχνίδι στην πρώτη ομάδα γυρνώντας την πόλη μου μετά που ουσιαστικά δεν μου... οι ωραίες γκόμενες της πόλης δεν μου μιλούσαν ας πούμε γυρνώντας την πόλη μου για να πιω ένα καφέ και να δω τους φίλους μου κτλ. Όταν μπήκα στο μαγαζί για πρώτη φορά, ένα μαγαζί που γνωστό που έχουμε εκεί με πολύ κόσμο, ήταν σαν να πως έχει ζήσει που σταματάει η μουσική και όλο το μαγαζί γυρνάει και σε κοιτάει. Mm -hmm. Αυτό. Δηλαδή εκείνη τη στιγμή, σαν να σταμάτησε η μουσική να γύρισαν όλοι να με κοιτάξανε και οι ωραίε γκόμενε τη πόλη να με χαιρετούσαν σαν να με ξέρουν χρόνια και να ήμασταν φίλοι, ας πούμε. α πούμε. Αρούλη μου. Ε, εκεί έπαθα το πρώτο λέω. Πριν ένα χρόνο αυτέ δεν μου μιλάγανε. Ο ίδιο ήμουν βέβαια. Ξαφνικά παιδιά, ναι. τι έγινε και <laughs> επειδή έπαιξα στον Ολυμπιακό. Ναι, και μετά από το survivor πάλι που, έτσι, που πήρα πολύ μεγάλη αναγνωρισιμότητα, το, το έχω ζήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό αυτό. Μπορεί να μου πει ένα. Δεν ξέρω το γιατί όμω. Εσύ μπορεί να μου το εξηγήσει. Ε, νομίζω ότι στην Ελλάδα, περισσότερο θα έλεγα, υπάρχει μια θεοποίηση των ανθρώπων που είναι στην τηλεόραση. Ακόμα και αν βγουν μία φορά. Θεωρούν ναι. ότι είναι κάτι συγκλονιστικό, Ας πούμε, το να είσαι στην τηλεόραση. Ναι. Ενώ είναι επάγγελμα σαν όλα τα άλλα. Σωστά. Απλώς έχει προβολή, α πούμε. Σωστά. Ναι. Οπότε δεν ξέρω να στο απαντήσω. Δεν με βρίσκει σύμφωνη. Ναι, εντάξει, ότι... και υπάρχουν και πολλοί άνθρωποι που θα δίναν τα πάντα για να έχουν ένα λεπτό δημοσιότητα, α πούμε. Ακριβώ. Που να σου πω την αλήθεια ότι όταν το έχει. Mm -hmm. Σε μεγάλο βαθμό είναι πολύ κουραστικό. Είναι πολύ κουραστικό. Με ποιο τρόπο, Άρη? Είναι κουραστικό και εξαντλητικό πολλέ φορέ. Δεν μπορεί να ζήσεις όπω θέλει. Mm. Δεν μπορεί να βγει έξω και να είσαι ο εαυτό σου να κάνει πράγματα, θα σε κοιτάνε, ε, θα σε κρίνουν. Καταλαβαίνει πώ το λέω. Ε, ναι. Είναι πολύ δύσκολο. Πίστεψε με δηλαδή, το τελευταίο διάστημα έχω περάσει πολύ δύσκολα. <laughs> πολύ όμω. <χει> πολύ πίεση. Σου έχει αλλάξει όμω την καθημερινότητά σου. Ναι. Δεν πάρα δηλαδή. πολύ. Ε, πάρα πολύ. Θέλω ας πούμε, να, να πάω κάπου και το σκέφτομαι δέκα φορέ. Και δεν μπορεί να μην πάω κιόλα. Γιατί δεν θέλω ας πούμε, να με βγάλουν μια φωτογραφία, να με δει κάποιο που δεν θέλω να με δει. Θα περάσει. Ναι, αυτό. Αυτό ανυπομονώ, να περάσει. Θα περάσει. Να περάσει. Και λέω, ρε φίλε, κοίταξα Εγώ, α πούμε, που μπορεί να με ξέρουν δέκα άνθρωποι. Δεν με ξέρουν παραπάνω. Η μάνα μου δεν με ξέρει. Δέκα άνθρωποι. Αυτοί οι δέκα άνθρωποι που έτυχε να βλέπανε survivor, α πούμε, ή να ξέρουν από το ποδόσφαιρο. Ε, και σκέφτομαι και λέω άνθρωποι οι οποίοι είναι όντω celebrity και πολύ γνωστοί, α πούμε, του εξωτερικού, α πούμε, ένα Justin Bieber, α πούμε. Πώ ζουν αυτοί οι άνθρωποι, Δεν έχουν ζωή. Δεν έχουν κατάθλιψη η μάνα μου αυτή, γιατί δεν μπορούν να πάνε μέχρι το σούπερ μάρκετ. Αυτό είναι απίστευτο. Πε μου λίγο Πώ το διαχειρίζονται αυτό το πράγμα. Έξω από το σπίτι να σε περιμένουν παπαράτσε και να. Δεν είμαι ο Justin Bieber για να σου το απαντήσω. Ναι. Αλλά φήμες λένε ότι περνάνε πολύ δύσκολα περνάνε από που έχουν δώσει. Γι' αυτό και απολολένονται εντελώ. Ναι. Γιατί σου λέει, Άλλε δεν μπορώ να πάω να αγοράσω ένα μπρόκολο και ένα κουνουπίδι, α πούμε, το σούπερ μάρκετ. Άρα δεν έχει την κανονικότητα που θα μπορούσε να έχει ένα άνθρωπο. Εδώ πήγα να παίξω πάντελ και με περίμενα να παίξω α <laughs> Ήταν τόσε πολλέ φορέ. Εγώ τα όλα. Μπαμ! <laughs> ε, στο πάντελ, έφταγα ε, μια ρακετιά από ένα συμπέκτη μου πήγε να πάρει μια μπάλα και με χτύπησε με τρελή. <laughs> Αφού δεν ήταν από κάμερα, πάλι καλά να λε. <laughs> Κοροϊδεύεσαι. <laughs> Κοροϊδεύε. Θέλω <laughs> να μου πει. Δεν έπρεπε να έρθω σήμερα εδώ. <laughs> Μαλακία έκανε. Τώρα έκανα. είναι αργά όμω. Μαλακία έκανε. Ναι. Μπορώ να το κόψουμε στη μέση, να είμαι ο, ο πρώτο που έχει φύγει στη μέση εκπομπή. Να είναι πιο σύντομη, λε. Να φύγω τώρα, ρε παιδί μου, ναι. Και να πω έχει απρόώρα. Α, Έχεις, αυτό, αχόδιο, το θέλω. Τελείωσα. Ναι, μου φύγαν. Μου Συγγνώμη, πρώτη φορά μου συμβαίνει και τέτοια. <laughs> Δεν μου έχει ξανατύχει το άγχο, σε θέλω πολύ. <laughs> Τα κλασικά, ναι, ναι, ναι. <laughs> θέλω να μου πει. Αν όντω θε να φύγει, μπορεί να φύγει πάντω. Αντεχαμίσου. Και από. <laughs> 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 Μα πιει το καφεδάκι σου. Τελειώνει σε λίγο. Άλλη α, α μια γι' αυτό. <laughs> Έχω πολλέ ερωτήσει, οπότε θα πιει πολλού καφέδε. Λοιπόν, ε, θέλω να μου πει ένα. Ακραίο μήνυμα που σου έχει στείλει η γυναίκα στα social media. Αν το θυμάσαι, αν υπάρχει. Ακραίο από ποια άποψη σεξουαλικού περιεχομένου. Ρε, ή... παιδί μου, το σεξουαλικό πια δεν μεταράζει το να σου στείλει με το στήθο τη. Ναι. Κάτι σε κείμενο. Ε, κάθε μέρα παίρνω τέτοια μηνύματα. Αλήθεια σου λέω, κάθε μέρα. Ήρέμισε λίγο. Όχι, αλήθεια σου <laughs> λέω. Ωραία, και τι από, σου λένε. Είναι από ψεύτικα προφίλ, όχι από γκόμενε που τι βλέπει και λε. Ωραία, γκόμενα α πούμε. Τι σου λένε. Κατεβατά ότι είσαι υπέροχο πλάσμα και θα ήθελα πάρα πολύ να βρεθούμε να γνωριστούμε από κοντά και μου βγάζει κάτι και αυτό και. Ε, τώρα, ειδικά ας πούμε, με το χωρισμό μου λέγανε γιατί χώρισε και αυτό και. Συνε, συνεχόμενα, δηλαδή το τελευταίο διάστημα, συνεχόμενα μηνύματα τρέλας και παράνοιας γενικά. Άρη με το χέρι στην καρδιά. Ναι. Οι followers αυξήθηκαν μετά το χωρισμό. Σε μια μέρα, 1500. Χωρίστε, παιδιά, χωρί αυτή είναι η λύση για τι <χωρίστε>, εμπορικέ μέρα... συμφωνίε. Ο κόσμο θέλει τέτοια πράγματα. <χωρίζει> Του α... <χωρίζει> α... αρέσουν αυτά. Δεν ξέρω γιατί. Τώρα μετά το podcast αυτό δεν ξέρω κατά πόσο θα μειωθούν οι followers. Θα μου πει εσύ. Κάνε ένα screenshot σήμερα όταν φύγει ναι. για να δούμε μετά την προβολή του πόσο θα έχει πέσει. Ή πόσο θα έχει αυξηθεί. Θα έχει πέσει, λε. Ε. Εσύ το είπε. Σίγουρα. Και δεν θέλω να σου πάω κόντρα. Ούτε να τάξω πράγματα. Οι προηγούμενοι τι είπανε. Οι προηγούμενοι. Αυξήθηκαν κατά πολύ. Και λένε Άντες ότι το μέγεθο μετράει. Άντες και τα δύο. Το μέγεθο μετράει, δεν το συζητάμε αυτό. Α. Ε, τι δεν μετράει. Εσύ θα μα πει ειδικά που. Κοίταξε να δει, την έχω ξανακάνει αυτή την κουβέντα όπω καταλαβαίνει εδώ. Καλά. Φυσικά ναι. και μετράει το μέγεθο. Μιλάμε λέμε τώρα ότι θέλουμε, ότι μετράει ο τρόπο. Ωραία ναι. είναι η τρόπη, βέβαια, δεν λέμε να είσαι ευγενικό, <laughs> να είσαι αυτό. Αυτή η τρόπη. Ναι. Ε, στα υπόλοιπα μετράει το μέγεθο, το συγκεκριμένο, με πούμε κομμάτι. Μα δεν μπορεί να μη δεν μετράει. Mm -hmm. Πώ θα γίνει δηλαδή. Mm -hmm. Ακριβώ. Λοιπόν, δηλαδή, ναι. μια και ήσουν έτσι αμυντικό εσύ. Ναι. Ήσουν αμυντικό. Τι άμυνε το κρεβάτι σου τι ρίχνει ή θα είσαι έτσι το κυρίαρχο το λιοντάρι περισσότερε φορέ θέλω να είμαι. Το λιοντάρι. Εντάξει, πάει καλά αυτό. <laughs> ναι, ρε. <laughs> <laughs> ναι, ρε, <laughs> που να τα λέω, Δεν φαντάζεσαι τώρα. <laughs> όχι, η αλήθεια είναι ότι μου αρέσει να είμαι, αλλά αν πέσω σε κάποια περίπτωση η οποία θα θέλω να γίνει το αντίθετο. Να <laughs> γίνει λίγο γατάκι. <laughs> το κάνω, ναι. Το, κάνω. το κάνει, δεν έχει θέμα. Όχι, όχι, φυσικά δεν έχω, αλλά προτιμώ, πούμε, να είμαι εγώ αυτό που κυριαρχεί, αλλά αν δω ότι το έχουμε κάνω πίσω. Ε, το, αυτό το λιοντάρι που βγαίνει από μέσα σου, το έχει σκεφτεί καθόλου γιατί βγαίνει. Όχι. Δηλαδή, ρε παιδί μου, ότι θε να είσαι κυρίαρχο εκεί. Δεν θέλω να είμαι κυρίαρχο. Έτσι, έτσι μου βγαίνει, ρε παιδί μου, αλλά σου λέω άμα βρω. Ε, αν, αν η αντίπαλη. Η Λένα. Ε, ναι, μπράβο. <χει> δεν ξέρω και πώ να το πω. η ε, αντί, αντίπερα όχθη, α πούμε, είναι. Εδώ ότι θέλει να πάρει τα ενία, α πούμε, κάνω πίσω. Δεν είμαι αυτό που θα αντισταθώ και θα πω, Όχι και τέτοια. Ψυχάρα. Λέω, ναι. Τώρα κάνει δουλειά. Δε, εγώ το απολαμβάνω. <laughs> Παίξε μπάλα κούκλα μου. Ναι, κάνει <laughs> τα δικά σου. <laughs> αλλά <laughs> δεν ξέρω γιατί, μου, γιατί θέλω να είμαι εγώ Έχει τον έλεγχο στη ζωή σου. Θε να έχει τον έλεγχο. Ε, Ναι, εντάξει. Ε, εντάξει, άρα αυτά μαζί πάνε να ξέρει. Τι το ζώδιο. Α, δεν ξέρω ποιο ζώδια Εγώ Μην ξέρω το διά, χαρακτήρα. Τι είμαι δίδυμο. εντάξει. Να. Τι, είμαι, Καλά, και εγώ υδροχό με δίδυμο. Α, εντάξει. Και πώ έχει πάει αυτό στη ζωή σου. Χάλια. Α, εγώ με υπαρθένο. <laughs> Πώ το λένε, Δίδυμο με παρθενο Α, εντάξει, δεν ξέρω από παρθένου. Εγώ δεν ξέρω πως δε γενικά. Α το λέω Καλύτερα. για να μην κάνουμε κουβέντα γιατί δεν έχω κάτι να σου πω. Εντάξει. Αυτό. Πάμε εκεί που έχει. Πότε έκανε πρώτη, <laughs> πρώτη φορά σεξ. Πρώτη φορά σεξ έκανα στα 14 προ 15. Πώ ήταν αυτή η εμπειρία. Ήταν οκ, okay, ήταν τραυματική. Όχι, δεν θα πω τραυματική. Ήταν μια φάση. Λόγω εννοώ, κατάλαβες. Δεν ήξερα και πολλά πράγματα, mm -hmm. δεν ήξερα. καν πως μπαίνει το προφυλακτικό, α πούμε, να καταλάβει. Αλλά μετά από αυτή τη στιγμή ένιωθα πολύ, πολύ ωραία. Πολύ περήφανο που τα κατάφερα, α πούμε. <laughs> Είχα κλέψει ένα προφυλακτικό από το σερτάρι του αδερφού μου. <laughs> και ναι. Ήταν περίεργη, πολύ στιγμή. Από ποιον αδερφό κλέψαμε το προφυλακτικό. Από τον τέταρτο το κλέψαμε το προφυλακτικό. Εγώ ήμουν 14 και εκείνο ήταν 24. 10 χρόνια, 11 χρόνια διαφορά. 10-11 χρόνια κάπου εκεί διαφορά. Τα αδέρφια σου τα έχει ρωτήσει για το σεξ. Το συζητούσατε. Όχι. Γενικά με του δικού μου δεν άνοιγα ποτέ τέτοιε κουβέντε. Γιατί. Δεν ξέρω. Ήταν και μεγαλύτερα πολύ τα αδέρφια μου. Δηλαδή, ο, εγώ είμαι ο ε, Πέμπτο, με τον τέταρτο είχα 10 χρόνια διαφορά. Με τον τρίτο είχα 13, με τον τέταρτο 16 και με τον μεγάλο 19-20 χρόνια διαφορά. Ναι, δηλαδή τη μέρα που γεννήθηκα εγώ μεγάλος μαδελφός ορκίστικης και φαντάρος. Okay. Πολύ μεγάλη διαφορά. <Δεν> Κοίταξε, επειδή τα τελευταία χρόνια... Είχα σχέσεις... Σωστό... Δεν μπορούσα να είμαι κάφρο για την κοπέλα μου... Σωστό... <laughs> Πάει πολύ... Ε, και επειδή γενικά στις σχέσεις μου δεν ε, πάω δεξιά και αριστερά... Ε, δεν μου επιτρεπόταν να είμαι καφρούλη. Και δεν είμαι και γενικά σαν άνθρωπος... Τώρα εντάξει κάποιες φορές που έχω μείνει ελεύθερος για κάποιο διάστημα... Καφρούλη, όχι να ξεφτυλίσω ούτε εμένα ούτε τι κοπέλε που έκανα κάτι, αλλά στου φίλου μου, ρε παιδί μου, στου κολλητού μου Ποιο τα έλεγα όμως. όλα. Εναι. Τα έλεγα. Ναι, ναι, αλλήμων. Και, και όπω και εκείνοι τα έλεγαν σε μένα. Δεν υπάρχει άνθρωπο που να μην θέλει να μοιραστεί εμπειρίε σεξουαλικέ όταν ειδικά συμβαίνουν και τρελά πράγματα. Θα έπρεπε. Τρελά, ακούω. Ναι, Θε να μου μιλήσει γι' αυτά. Δεν έχω θέμα, αλλά γίνεται πιο συγκεκριμένη. Κάνε μου ερωτήσει τότε να σου πω, ότι μου έχει τύχει, γάμισε τα, θα κάτσουμε εδώ τέσσερι μέρε. Έχει κάνει ομαδικό έξ. Ε, ναι, έχω κάνει. Το λε με μία στεναχώρια. Όχι, καμία Α, στεναχώρια. Ήταν μία εμπειρία που έπρεπε να τη ζήσουμε. Πώ ήταν αυτή η εμπειρία, Είχε φαν. Mm -hmm. Είχε πολύ φαν. Έχει γίνει και δύο-τρει φορέ, νομίζω, έχει συμβεί. Το σχήμα ποιο ήταν. Και με φίλο με μία κοπέλα και με εγώ μόνο μου με δύο κοπέλε. Mm -hmm. Έχουν γίνει όλα. Τι άρεσε περισσότερο. Εντάξει, δεν συγκρίνει. Εσύ με δύο κοπέλε. Ε, εντάξει, τα τι... <laughs> <laughs> <θα> λέμε τώρα. <laughs> Όποιο υπάρξει και πει το άλλο είναι τρελό. Δεν το συζητάμε. Αυτό είναι απόλαυση, είναι μαγεία που πρέπει να τη ζήσει κάθε άντρα, νομίζω. Το συστήνει δηλαδή. Ανεπιφύλακτα. Ανεπιφύλακτα. Θα Αν με θυμηθεί. θυμηθείτε όταν είστε εκεί, θυμηθείτε Άρη. Άρης. Οπωσδήποτε αυτό, παιδιά. Ανέφερε όμω ε, τρελά, είπε τη λέξη τρελά το χαρακτηρισμό. Ναι, ρε, ναι, παιδί μου, εντάξει, τώρα είμαι στα 33-34. Στα mm -hmm. Ξεκινήσαμε να κάνουμε σεξ από τα 14. Ε, σκέψου λίγο τώρα 20 χρόνια, α πούμε. Εγώ τα σκέφτομαι. Θέλω τι να μπορεί να, να έχει συμβεί. Τι μπορεί να έχει ε, συμβεί. Πολλά, πολύ, 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 πολύ τρελά σκηνικά. Πε μου το πιο τι... τεντωμένο πράγμα που έχει συμβεί. Τεντωμένο που ήταν είτε αστείο. Τεντωμένο είτε... θα σου πω το πιο, το πιο ακραίο που έχω ζήσει. Σκίσε το σκηνή, <σκίσε> πάστο. Το, το πας σκίσε, το. το γάμισε, τη μάνα. <σκίσε> ε, ήμουνα με μια κοπέλα <σκίσε> και πριν ξεκινήσουμε να κάνουμε σεξ, μου έκανε στοματικό <σκίσε> Και ήταν σκοτάδι στο δωμάτιο. <σκίσε> και ξαφνικά τη βλέπω να κάνει κάτι τέτοιο. <σκίσε> Λέω τι έπαθε. Ανοίγουμε το φω, είναι το στόμα τη γεμάτο αίματα γεμάτο αίματα, κοιτάω τον κύριο και ήταν. Έχω γίνει πλημμύρα. Αλλά επειδή είχε σκοτάδι, δεν το είχαμε καταλάβει. Να Και <laughs> Μαλάκα η τύπησα, φορούσε σκουλαρίκι στη γλώσσα. Εδώ. Και το σκουλαρίκι μπήκε μέσα στην ουρήθρα μου. Και μου σκησε το. Μιλάμε για πολύ αίμα και πολύ πόνο. Δηλαδή, ακραίο σκηνικό. Και γέμισε το στόμα τη με το οποίο το έχω ακόμα και σήμερα αυτό το σημάδι. Ε, μου ήξερε το Τι σου έλεγα να μου δείξει, αλλά δεν γίνεται. <laughs> <laughs> Για να το δει καλά, πρέπει να είμαι σε στήσω, <laughs> οπότε δεν στο προτείνω. Θα <laughs> <laughs> πάρει ένα happy end. Oh, <laughs> καλή <laughs> ιδέα! Δεν σκητάχομαι, δεν πάνε και χαμένα. <laughs> ναι, μα αλλά κακρέο σκηνικό. <laughs> Πήγατε στο νοσοκομείο, συγγνώμη που <laughs> γελάτε. <laughs> δεν πήγα στο νοσοκομείο, ρε Μαλαγκά, εσύ τρελή. Τι έκανε! Στο νοσοκομείο θα πήγατε και θα έλεγα: Πάρτε την μπουτσά μου, μου, την έσκυψε μία με το σκουλαρίκι στη γλώσσα. <laughs> Όχι, ρε, εσύ τρελή. Πήγα στον μπάνιο, ευτυχώ υπήρχε Μπενταντίν στο σπίτι. <laughs> το πλάκωσα στο Μπενταντίν. Δεν <laughs> αγχώθηκε. Κατουρούσα και πονούσα για μία εβδομάδα. Μιλάμε για πολύ. <laughs> δεν πήγα στο νοσοκομείο, αγχώθηκε. Γιατί δρε... τρεπώσουνα! <laughs> Μα δεν είναι έκανα... μαλακή αν ντρέπεσαι για τέτοια πράγματα όμω. Ευτυχώ με τον Μπεντανταντίν πέρασε. Α, έπαθα τέτοιο. Έβαλα μπεταδίνη γιατί λέω από το σκουλαρίκι, μήπω κάνω ένα μικρόβιο κάτι. Μπήκε η μπύλια από το σκουλαρίκι, η μπύλια μέσα στην τρύπα. Αυτό λέγεται. Και βγάζοντά το μου το σκίσε. Ναι, σου λέω, έπαθα σόκρε. Γεμίσαμε αίματα. Ευτυχώ πήγαν όλα καλά. Έχω το πουλί μου. Έχω το πουλί μου. Είναι αλήθεια τη γλώσσα τη. <laughs> <Yeah>, δεν ξέρω <laughs> αν την έχει. Ε, ναι, απίστευτο σκηνικό. Ε, και, είσαι, δεν και, πιο... το, και, είσαι και, η πρώτη πέρα του κολλητού που το μοιράζομαι. Να ξέρει και ε, Βασικά νιώσει... δεν το μοιράζομαι μόνο μαζί σου αυτή τη στιγμή. <laughs> Καλά είστε. <laughs> Κοπέλα, όπου και να είσαι, δεν θυμάμαι καν πώ λένε. Έχουν περάσει και 15 χρόνια. Τρελό σκηνικό, ναι. Δηλαδή θε να μου πει ότι έχει και άλλα τέτοιου τύπου. Ε... Ποιο είσαι, ρε, άλλη πια. Δεν είπα ότι είμαι κάποιο. Όχι, αλλά... ποιο είσαι για να έχει τόσε πολλέ ιστορίε τέτοιε. Ε, Τι έχω, σου συμβαίνει. Έχω, έχω, έχω πολλέ. Άλλη, θέλω και άλλη μία. <laughs> Η άλλη είναι συχαμερή, δεν θέλω να την πω. Είναι πολύ συχαμερή. Και ξενέρωσα τη ζωή μου εκείνη τη μέρα. Θέλω να μάθω. Και ας το βγάλω. Πω, μαλάκα, θα με κάνει τώρα να με βλέπουν και να κάνουν μετό στο podcast. Όχι, <laughs> το βγάζω για εντελώ. Αλλά θέλω να μου πει μετά. Θε να σου πω live. Όχι, μετά. Off camera. αν με ρωτήσει τι θε να έχει μια γυναίκα πάνω τη που να σου αρέσει πολύ εμφανισιακά, μπορώ να σου πω πρώτο να είναι ο κόλο. Mm -hmm. Μ' αρέσει πάρα πολύ να βλέπω ένα ωραίο γυναικείο κόλο. Αλλά. Στο σεξ δεν είμαι πολύ φαν. Mm. Λόγω ίσω του περιστατικού. Και μετά δεν. Ναι, αυτά. Γεια σα. καλέστε. <laughs> Καλώ ήρθατε. <laughs> happy End. Το καλύτερο happy για το σεξ. Είναι φυτικό, ε, δεν απογοητεύει κανένα ποτέ. <laughs> Πάρτε και ξεκολλιαστείτε. δεν <laughs> <laughs> χρειάστηκε. Αχ, αχ, Θεέ μου. Ε, μ, Σε βγάλαμε από το τέτοιο, ε. Αχ, μ' άρεσε όμως. Σ' άρεσε. Είσαι ο πρώτος μου, ναι. Είσαι ανώμαλη. <laughs> Νόμιζα ότι. Βασικά το είχα καταλάβει ότι κάτι δεν πάει καλά σε αυτό το podcast. Ότι κάτι σημαίνει λάθο. Δεν μπορεί, λέω, ρε Μαλάκα να γίνεται αυτό το πράγμα. Κάτι πάει λάθο. Και το διαφέρει. Τι ήρθε όμω, ήρθε. Και ξέρει ποιο θέλει. Στην κλίτσα του τσοπάνι και κλέζει. ξέρει ποια νομίζω ότι είναι υπεύθυνη για όλο το χάλι εδώ μέσα. Ποια. Δεν είσαι εσύ. Ποιο είναι. Η παραγωγό μου. Όχι, όχι, αυτή είναι η υπεύθυνη. Νομίζω ότι είναι υπεύθυνη για το χάλι. Και ήρθε το χάλι. Είναι ωραίο χάλι όμω. Α, σε ευχαριστώ. Είσαι, πολύ συμπαθητική. Για να δούμε αν θα, όταν θα τελειώσει, θα πει το ίδιο. Το ίδιο θα πει. Ναι, Εντάξει. Κοίτα, είναι η πρώτη φορά που βγαίνω και μιλάω για τέτοια πράγματα. Και ποιο άλλο θα σε Και ποιο άλλο τρελό θα κάνει τέτοιε ερωτήσει. αλλά δεν πίστευα ότι θα το, κάνω. Γενικά, όταν λέω κάτι, επειδή πολλέ φορέ απομονώνεται και κρατάνε κάποια κομμάτια ό,τι θέλουν. Και παρερμηνεύεται και παίζει μετά, σαν είδηση, μόνο το κομμάτι που θέλουν αυτοί. Δεν πίστευα ότι θα βγω να το κάνω αυτό. Είχα δώσει μια συνέντευξη σε ένα podcast που έκανα με τον Τάλα και είχα πει ότι. να σου πω και κάτι ρετάλα. Στα αρχίδια μου, μπορώ να survivor, δεν πω Ε, και μετά από ένα μήνα μετά το podcast, αφού είχε παίξει το podcast, ένα μήνα μετά, πήραν τη φράση στα αρχίδια μου, survivor και το παίζανε παντού. Σαν να, να ήταν αυτό ο τίτλο. Mm -hmm. ε, και με πέραναν φίλοι πούμε, και τα λοιπά και δημοσιογράφοι και μου λέγανε: Άρη τι χάλια δήλωσε. Πάνω στην κουβέντα όμω το podcast, ε, θα πει και μια. Έστεκε. Θα βρει κιόλα λίγο ρε φίλε θα πει: εντάξει ναι, μα λέγανε γίδια μου τώρα, μπόδι, δεν μπόδι, απεθάνω κιόλα, κατάλαβε. Ε, και επέτρεψαν μόνο αυτό. Καταλαβε. και παίξανε μονο αυτο καταλαβε ψεχουν και σε ταλαιπωρούν πάρα πολύ. Σκέψτε τώρα μετά το podcast το δικό μα να πει: Δεν πάω με καμία από τον κόλμο. Τι να δείτε <laughs> όλο το podcast, <laughs> να πάρετε μια ιδέα. Μην στέκεστε εκεί, παιδί μου. Καταλαβε. Δεν έχω δίκιο. Δυστυχώ. Θα μπορούσα να έχω λίγο νερό. Έχει όλα τα δίκιο. Έχω, έχω αρχίσει και βγάζω αφρού από το στόμα και παθαίνω λιψιδρία. δεν ξέρω τι φταίει. Δεν είναι ναι, αυτό, αυτό, αυτό. Με κάτσε γιατί δεν ξέρω. Έχω... Ναι, αγοράκι μου. Με στέγνωσε. Σου κάνω αφέμαξη. Οι τσόντε αρέσουν. Ε, σε ποιον δεν αρέσουν. Υπάρχει άνθρωπο που να μην το αρέσουν οι τσόντε. Δεν, δεν είναι όλα τα τέλεια στι τσόντε. τέλεια. το τέλεια. τέλειο μουνί, το πλημμένο, ο άλλο με το. Τόσο, κορμό δεν Με το μαστούρι του μπέιζμπολ. Με <coughs> ραβδόσει, <coughs> με τέτοια, με φλέβε. Όλα γίνονται τέλεια, κρατάει το σεξ δύο ώρε. Είναι <coughs> όλοι πολύ χαρούμενοι. Ναι, ρε. Πολύ ευτυχισμένοι. Τρομερό. Θέλω να μπει <coughs> στο αγαπημένο σου <on> τσοντοσαιτ site. <coughs> ε, U cheese. Υπάρχει και βραμά. Κοίτα, ένα το porn hub, Το U porn. Το U cheese. Είναι U, -G's. U -G's. και J μετά. Ναι. I double Z. Ωραία. Mm -hmm. okay, you ε, εντάξει, θα πάθει πλάκα. <laughs> Παιδιά, μπείτε. Μου κάνει έτσι από πίσω. Αδροφέ, μέσα σου μου φτιάξει τη μέρα. Πάω σπίτι. Ο ηχολήτη μα είναι αυτό, επειδή δεν τον βλέπετε, <laughs> Γι' αυτό τον, το λέω. Βασικά τον έχω ικανό να μην πάει σπίτι. Ναι, εκεί τώρα που βλέπει. Κάτι εκεί εδώ. στο υπολογιστή προ τα πάνω. τώρα εδώ, Εδώ είναι το καταλληλότερο περιβάλλον. λοιπόν, <laughs> αυτή <laughs> <laughs> η συζήτηση. Δεν θα βγει σε καλό. Είναι πολύ ωραία. Όχι, είναι πάρα <laughs> πολύ ωραία. Ταμπού έχει. Το επιτραπέζει στο σπίτι. Πέραν αυτού. Πέραν αυτού <κυ> όταν λε, τα γίνεται είναι μπού. πιο συγκεκριμένα. Δηλαδή, να έχει, α πούμε, πράγματα τα οποία δεν σε αρέσουν καθόλου στο σεξ, mm. πράγματα τα οποία σου έχουν ζητήσει και δεν τα έκανε, πράγματα που αν κάνει μια γυναίκα θα σε ξενερώσει, ή να θεωρεί πράγματα απαγορευμένα. Επειδή <κυ> σου είπα ότι τον περισσότερο διάστημα είμαι σε σχέσει, δε, δεν έχει τύχει κάτι που να πω ότι να, να πάει να γίνει το νότο σεξ και να πω ότι δεν θέλω, δεν μου αρέσει. <κυ> Ε... Θα πειραματιστείς λέει. Θα παίξει με τη σύντροφό σου. Ναι, όχι σε ακραία σκηνικά να βάλουμε ρούχα και στολέ και, και τέτοια. Τρίτους και τρίτου και τέταρτου. Με τη σχέση μου. Τε κατά διάνοια. Mm -hmm. Κοίταξε, δεν μου έχει τύχει ούτε σε σχέση μου με να δονητέ και τέτοια. Μπορεί, δεν είπα ότι δεν θα το κάνω και ότι δεν μ' αρέσει. Αλλά δεν έχει τύχει. Mm -hmm. Δεν το έχουμε χρειαστεί. Ε... <laughs> <laughs> ναι, προ το παρόν δεν το έχουμε χρειαστεί. <laughs> <laughs> ε, αλλά ναι, γενικά δεν έχω, δεν έχω θέμα, ρε παιδί μου. Όχι, Σου λέω ξανά όχι με τη σχέση μου. Δεν θα ήθελα να έρθει τρίτο ή να έρθει τρίτη η σχέση μου. Mm -hmm. Αλλά εντάξει. Ναι, προ το παρόν δεν έχω θέμα. Δεν μου έχει βγει κάτι που να πω. Όχι, δεν θα το κάνω. Το ευχαριστηάζει το σεξ. Είσαι απελευθερωμένο στο σεξ. Ναι, πάρα πολύ. Μα το σεξ είναι ευχαρίστηση, δεν είναι. Απόλαυση είναι. Είναι, είναι απόλαυση. Είναι κάτι το οποίο φέρνει το δύο ανθρώπου πιο κοντά. Αν υπάρχει και χημεία στο σεξ που είναι πολύ σημαντικό να ταιριάζετε με τον άλλον στον τρόπο που θέλετε να κάνετε το σεξ, γιατί ο ένα μπορεί να θέλει να κάνει έρωτα ο άλλο μπορεί να θέλει να κάνει άγριο σεξ. Mm -hmm. Κάπω εκεί θα υπάρχει πρόβλημα. Να ταιριάζουν οι χημείε σα και αυτό, η ανταλλαγή υγρών, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό πράγμα στι μέρε μα. Ισχύει, γιατί έχουμε μείνει στη φάση τη ανταλλαγή των μηνυμάτων τώρα με τι πλατφόρμε. Οπότε το να ανταλλάξει και τα υγρά σου είναι ένα βήμα πιο κοντά στην πίστα με τον αρχηγό. Είναι πολύ ωραίο. Είναι, ωραίο. είναι πολύ ωραίο. Το σεξ είναι απόλαυση και νομίζω ότι ό, όταν κάποιοι δεν το έχουν στη ζωή του. Γιατί υπάρχει πολλοί κόσμο που δεν το έχει στη ζωή του. Και επιλέγει να μην το έχει και δεν του τυχαίνει. Ακριβώ. Ε, νομίζω ότι φέρνει μια, ένα, μια μικρή δυστυχία, α Μια δυσαρμονία. Α ναι, το πούμε δυσαρμονία. δυσαρμονία. Σ Χρειά... τη λέξη, λέ. Δεν την έχεις αυτή τη λέξη Δυσαρμονία Ας μην το πούμε δυστυχία και το ταμπελιάσουμε τόσο βαριά Σαν μαρκιζά στο... στα μπουζούκια Δυστυχία ρε παιδί μου στο κομμάτι του σεξ και του ερωτικού Στον κάθε άνθρωπο Δεν είπα δυστυχία ζωής Ναι αλλά προκαλεί και εν γέννη δυστυχία Όταν δεν ναι. έχεις Ερωτική ζωή Βεβαίως και απόλαυση σε αυτό το κομμάτι Συμφωνώ. Γιατί πω το φέρνει δαφνούλα, έτσι. Ε, είσαι λίγο δίδυμο. Ε, είμαι λίγο έλουρο. Λίγο δίδυμο. <laughs> <Λίγο δίδυμος. laughs> να σε ρωτήσω κάτι. Αν έπαιρνε κάποιο όμω βοήθημα για στήση, τώρα που λέμε για ταμπού, θα ένιωθε άνετα να το μοιραστεί με τη σύντροφό σου ή θα το κρατούσε για τον εαυτό σου. Αν έμπαινα στη διαδικασία να πάρω. Ε, νομίζω ότι για να φτάσει στο σημείο να το πάρω, θα το έπαιρνα για κάποιο λόγο. Mm -hmm. Ίσως γιατί δεν μου σηκωνόταν Ίσως γιατί δεν με καύλωνε, ας πούμε, η κοπέλα, Ίσως γιατί. γιατί όχι, δεν θα το μοιραζόμουν. Αν έμπαινα σε. σε α, α, θα το μοιραζώ, α, αν έφτανα ναι. σε σημείο να το πάρω, για κάποιο λόγο θα το έπαιρνα. Λοιπόν, οι λόγοι είναι πολλοί να ξέρει όμω. Δηλαδή είναι το άγχο, είναι το στρε, είναι το γεγονό ότι μπορεί ναι. να δει μια κοπέλα και να θέλει τόσο πολύ να την ευχαριστήσει και να την εντυπωσιάσει. Αυτό δεν υπάρχει τώρα που λε. Ε, το χάπησε κάνει να έχει και παράταση στο. Σου δημιουργεί πολύ καλή αισθητική λειτουργία το happy end, ναι, οπότε αλλά σου ξεπερνά πολλά τέτοια περιθώρια. Ναι, ρε, με μου, αλλά το, το να έχει πρόρη εξπερμάτωση, α πούμε, δεν βοηθάει. Όχι, δεν σου είπα αυτό. Σου είπα να τη δει και <σκυρ> να μην μπορεί να σου σηκωθεί. Γιατί είσαι πάρα πολύ excited. Γιατί θε να την ικανοποιήσει. Γιατί θε να τη δείξει ότι κοίτα, εδώ είμαστε. Ε, δεν υπάρχει. Το να θε να, να είσαι excited, να θε να την ικανοποιήσει, να σ' αρέσει και να μην σου σηκώνεται. Ε, εντάξει, αυτό μπορεί να είναι τώρα δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει. Λοιπόν, Άρη, δεν θα τσεκωθώ μαζί σου. Δεν ξέρω κατά πόσο. Δεν θα δεν το είπα, μαζί σου Εσύ. Μετα... Μην το παίρνεις τσακωθώ... προσωπικά. Γιατί πρέπει να το παίρνουμε προσωπικά. Ούτε καν. Δεν έχει νομι... να κάνει με τον άλλον. Δεν νομίζω ότι κάποιο που. Oh, είμαι excited και θέλω να σε ευχαριστήσω, αλλά δεν μου σκόνεται. Δεν νομίζω, ότι... δεν νομίζω ότι, ισχύει αυτό. Το ότι δεν ισχύει... Υπάρχει κάποιο άντρα που θέλει να γαμίσει. Συγγνώμη. Υπάρχει κάποιο άντρα που να θέλει να πάει με μια γυναίκα και να... να, είναι excited και να μην του σηκώνεται επειδή είναι so excited, α πούμε. Φυσικά. Μαδρά ανασταλτικά. Ακριβώ επειδή έχει αγωνία. Ακριβώ επειδή μπορεί να είναι η πρώτη φορά με αυτήν την κοπέλα. Και λε παιδί τώρα... μου, όταν είναι πάνω να κάνει πρώτη φορά με μια κοπέλα, μα τον παίρνουμε αγκαλιά. <laughs> <laughs> δηλαδή λε καλώ ήρθε. <laughs> <laughs> Περάστε μέσα. Δεν γίνεται αυτό που λε. Ειδικά την πρώτη φορά. Άσε με. Βγαίνει από το παντελόνι με... και λέει: Εγώ τι κάνω τώρα. <laughs> Δεν γίνεται αυτό. Ακούστε με λίγο τώρα. Για πάρα πολλού λόγου, είτε είναι άγχο, είτε είναι στρε, είτε είναι κούραση, είτε είναι άγχο απόδοση. Υπάρχει το happy end. Είναι 100% κατάλληλο. Όλα, όλα εκεί καταλήγουν. Όλα εκεί καταλήγουν. Όλα εκεί καταλήγουν. Και όλα εκεί ξεκινάνε. Δεκτό. Πρέπει να έχουμε στήσει και, και κάπου λοιπόν. να του βάλει μπροστά. Φυτικό συμπλήρωμα. 100% φυτικό συμπλήρωμα και μάλιστα πάρα πολύ πλούσιο σε βιταμίνε. Δηλαδή είναι πολυεπίπεδη η ικανοποίηση που προσφέρει. Απευθύνεται ah. μόνο σε άντρε όλων των ηλικιών. Μπορείτε να το βρείτε σε φαρμακεία και σε online pharmacies. Τα online τα φαρμακεία πουλάνε μόνο φυτικά συμπληρώματα και όχι χάπια να το πούμε αυτό. Ε, και επίση έχω να πω ότι είναι εγκεκριμένο από τον ΕΟΦ. Έχει και μια μεζούρα πάνω αυτό το. Εγώ το γύρισα για να δείξω το ναι. Και είδα μια μεζούρα από μέσα. Αυτό. Και κάτσε λίγο το είχα πολύ πάντα. Γιατί όλοι τις μετρήσουν. Αλλά για ειλικρινά έχει μεζούρα. Happy End είναι το πιο ωραίο ε, πρόμο υπάρχει το, το όνομα. Είναι το πιο ωραίο όνομα που υπάρχει θα μπορούσε πρόβλημα. να υπάρξει. Γιατί υπάρχει πρόβλημα. Φυσικό διαιγετικό. Εγώ για να το μετρήσω χρειάζομαι δύο. Μπορείτε έτσι. να φέρετε στον κύριο ένα σειραπτικό από την παραγωγή. Μέχρι 29 πάει αυτό. Mm -hmm. εγώ δεν. δεν σε καλύπτει. Είμαστε πάνω από 40. Το γάμισες, εντάξει. Τι ah, no κύκλοπας. Α, είσαι φυσιολογικό. <laughs> <laughs> το πάμε με διπλή μεζουρίτσα. ζωή. Τι είναι, Πόσο ο κύκλο Δεν ήξερα oh, ότι yeah, στα yeah. βιβλία τη ιστορία γράφει για το πέος του κύκλο. Αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Yeah, επειδή ήταν ένα γιγαντό όμω, δεν ήταν. <laughs> Γιατί έτσι πάει αυτό. Όσο μεγαλύτερο, τόσο μεγαλύτερο. Ε, άμα ένα γίγαντα δεν θα έχει και ένα αντίστοιχο. Ε, δεν πάει ανάλογα. Αυτό δεν ε, πώς πάει. Δεν... δεν πάει ανάλογα. Ο δεν... ελέφαντα, α πούμε, πώ έχει ένα τέτοιο πράγμα. Μην μιλά για του ελέφαντε. Άλλο οι ελέφαντε. Δεν υπάρχουν... ήταν άνθρωπο κανονικό ο κύκλο, ήταν άνθρωπο κανονικό. Ήταν άνιμε, έτσι οδοξάει. Δεν σου πω δεν αλλάζουμε την κουβέντα γιατί πάει αλλού. <laughs> Το γαμίσαμε. Ε, ναι, <laughs> Σου έχει τύχει δυναμική γυναίκα στο κρεβάτι. Δυναμικό κύκλοπο, πήγα να πω. Μου, μου έχει τύχει, ναι. Δυναμικό κύκλοπο. Ναι, έχω κάνει σεξ με κύκλοπα. Έχουμε ξεφύγει. Δυναμικό κύκλοπο. Δυναμική, δυναμική γυναίκα, γυναίκα στο σεξ. Ναι, μου έχει τύχει. Και έχω φάει και μπουφλα. Και δεν το πήγα. έκανα έτσι. Λέω τι έγινε τώρα. <laughs> Από πού μου ήρθε. Ναι, ήταν δυνατή, όχι αστεία. Την έφαγε, ε. Την έφαγα μόνο. Σου έφαγα. άρεσε. Μου άρεσε όμω. Στη μουρή. Αρρώστια. Ε, πού θα την έτρωγα. Στο κολαράκι μπορεί. Σιγά, ρε. Μη γένα, να, κάνει και πέναλτι στο 90. Τι εννοεί, παιδί μου, μπορεί να είσαι από πάνω <κοί> τη και να σου χώσει μία στον ποπό. Και θα. Σου λέω την έφαγα τώρα. να σου κάνει ένα έτσι το ποπό ή άλλη, τι να καταλάβει. Στο καπούλι. Την έφαγα, παιδί μου, σου λέω εδώ. Συνέχισε όμω. Ναι, μ' άρεσε. Το λέει και πολύ. Ξέρω γιατί μ' άρεσε, ναι. ήταν, ήταν πάνω στη φάση. Τώρα με την έτρωγα σε άλλη περίπτωση, ναι, θα μ' άρεσε. Αλλά ήταν πάνω στη φάση και μ' άρεσε. Της αρέσει πιο πολύ το βανίλα σεξ ή το hardcore ή εξαρτάται από το τι. Το βανίλα σεξ τι είναι. Το βανίλα είναι αυτό το το, το, το. το soft. Το ερωτιάρικο. Το κάνω πιο πολύ έρωτα δεν κάνω τόσο σεξ. Όχι, αλήθεια είναι ότι μου αρέσει πιο πολύ το άγριο σεξ. Ναι. Είμαι, είμαι, είμαι πιο πολύ προ τα εκεί. Δηλαδή, μία, παρόλο που μπορεί να είμαι ερωτευμένο, θα πάω 8-2 α πούμε ή 9-1. 9 φορέ το άγριο, 1 στο soft. ή 8-2, κατάλαβε. Πιο πολύ με το άγριο. Μ' αρέσει. Είσαι κτητικό όταν είσαι σε σχέση Πολύ, πάρα πολύ. Ζηλεύεις. Δεν είμαι ζυλιάρη, αλλά είμαι πολύ κτητικό. Mm. Το παραδέχομαι αυτό. Έχει κάνει σεξ έτσι με τσα. Με τσα. Με Έχει κάνει, mm. κάνει σεξ μετά από τσακωμό. Ε, το συγχαίρομαι. Ε, Ένα νορμάλ άνθρωπο. Όχι, το συγχαίρομαι. Όταν άνθρωπος. τσακώνομαι, δεν θέλω να τη βλέπω την άλλη. Για δύο μέρε, τρει, να εξαφανιστεί. Okay. Ε, έχω ένα φίλο όμω κολλητό. Που κολλητό φίλο, mm. που σκοτώνονται και γάμοιονται στο καπάκι. Και λέω, Ξέρετε ότι δεν είσαστε καλά, Ε. Ότι έχετε θέμα. Ναι, όχι, δεν μπορώ να το κάνω σε καμία περίπτωση αυτό. Ωραία, Άρη, μου θέλω mm. να μου πει κάτι mm. ειλικρινά. Αν γνώριζε μια γυναίκα που ξέρει πάρα πολύ καλά τι θέλει στο ερωτικό κομμάτι, ναι. θα σε ξενέρωνε. Τι εννοεί. Ρε, παιδί μου, να σου έλεγε ότι εγώ το θέλω έτσι, το θέλω αλλιώς, να με φτιάχνει αυτό, δεν μου αρέσει εκείνο. Κοίτα, είναι ωραίο να ξέρει mm. ε, τι είναι αυτό που αρέσει στην κοπέλα, την οποία κάνει σεξ μαζί τη. Mm -hmm. Γιατί το να πα κάπου στα τυφλά, α πούμε, και να, και να μην τελειώσει η άλλη ή να μην το ευχαριστηθεί. Είναι λίγο άβολο mm -hmm. το να σου δώσει κάποιε. Δεν σου είπα να σου πει ακριβώ. Αυτό ακριβώς, είναι. Ένα, δύο, θα βάλει αυτή την πίεση τη στην κληκτορίδα μου και θα με χαϊδέψει έτσι ή θα κάνει αυτό, αλλά είναι σημαντικό το να σου πει Να σου πει ρε παιδί μου ότι εγώ τελειώνω σε αυτή τη στάση ή εγώ τελειώνω με αυτόν τον τρόπο. Κατάλαβε. Mm -hmm. Έτσι ώστε να ξέρει, ειδικά αν δεν, ήδη, δεν την ξέρει την άλλη και τόσο καλά, να σου δώσει κάποιε οδηγίε. Νομίζω είναι σημαντικό. Γιατί εμεί οι άντρε δεν θέλουμε και τόσο πολλέ. Δεν είμαστε και τόσο πολύ τη οδηγία. Κάνει αυτό για να. Ε, όχι. Είναι η ξέρουμε. Ναι. Τσολιάδες <laughs> Μπαστούν <laughs> <laughs> Είναι βαριά η κούπα, μέσα στο κουπέ κάνει τσουπα τσούπα, κάπω έτσι. <laughs> Αχ, θέ μου. Ποιο είναι το πιο άβολο μέρο που έχει κάνει σεξ. Δεν το έχω σκεφτεί αυτό. Θα το σκεφτεί τώρα. Το πιο άβολο μέρο που έχω κάνει σεξ. Τι ερώτηση τώρα δεν δηλαδή. την περίμενα. Έχω κάνει σε τόσα μέρε έξω που δεν μπορώ να καταλάβω και εγώ. Μπορεί να... να μην ήταν άβολα. Σίγουρα υπάρχουν και άβολα γιατί έχω κάνει και έξω και μέσα και. Έξω. <laughs> Θέλω να μου πει το πιο δημόσιο σημείο που έχει κάνει έξω. Και σε πλατεία και σε. Σε πλατεία Και ρετηρία. σε δάσο και σε. Το δάσο εντάξει. Πλατεία εντάξει, βράδυ που δεν υπήρχε κόσμο όμω. Εν... Ποια πλατεία είναι αυτή. Πρέπει να την πούμε τώρα και εσύ. Όχι, αλλά να πάνε κι άλλοι. <laughs> πλατεία βρε, δεν σου είπα ότι πήγα στο Σύνταγμα και στην Ομόνια. Δηλαδή, εντάξει. Πιο, απόμερα, από ρε παιδί μου. Πλατεία πάρα, παρόλα αυτά. Ναι, ναι, αλλά σε θάμνο, σε παγκάκι και τέτοια. Όχι. Μη φαντάσεις ότι έγινε τώρα, ρε παιδί μου. Παλιά, στη Θήβα. Και στη Θήβα και στην Αθήνα, αλλά μικρό. 17, 18, 19 εκεί. Τον έχει τιμήσει τον τόπο σου πάντω. Ω, καλά. Μεγάλη επιστροφή. Δεν <laughs> <laughs> σου πω. Δεύγαλα το άχτι μου. <laughs> Είσαι ο τύπο που θα ασχοληθεί με την ευχαρίστηση τη γυναίκα. Ναι πολύ mm. Δεν μπορώ να φανταστώ Ότι θα κάνουμε σεξ Ας πούμε και δεν θα τελειώσει άλλη Δεν μου αρέσει καθόλου αυτό Δηλαδή ξέρω πώ είναι Μπορώ να φανταστώ βασικά Να κάνουμε σεξ και να μην τελειώσω εγώ ε, είναι, θα είναι, Δεν θα μου αρέσει Σου έχει τύχει. Να μην τελειώσω εγώ mm -hmm. Μια δυο φορέ νομίζω Γιατί θυμάσαι ε, Τη μία είχαμε είχα, είχα, είχα πιει πάρα πολύ και δεν. Ναι. Αφού τελείωσε, σταμάτησα εγώ μετά και. Καληνύχτα. Δεν ξέρω, ήμουν και κομμάτια και όλα κουρασμένο και αυτά. Και έπεσα κατευθείαν ξερό. Και άλλη μία. Γιατί είχε πάρα πολύ ζέστη. <laughs> δεν ξέρω, 60 βαθμού πρέπει να έχει έξω. Mm. Ε, και είχα υδρώσει και δεν μπορούσα. Και μου έπεφτε κιόλα από τη ζέστη. Ε, δε, ε, δεν είχε κερκοντήσει νομίζω το δωμάτιο Κά, Κάτι mm -hmm. τέτοιο αν mm -hmm. θυμάμαι Ήταν και χρόνια και δεν τελείωνα Με τίποτα και λέω γάμισε Δεν <laughs> δε θέλει ρε παιδί μου να ξεράσει σήμερα Άστον Δεν θέλει σε φτύση Δεν θέλει σε μια μακροχρόνια. μακροχρόνια σε μια μακροχρόνια Δεν μπορεί να μιλήσει γενικά σήμερα. Κάτι, κάτι έχει Εσύ μου έχει κάνει τώρα. κάτι συμβεί? δεν ξέρω τι μου σημαίνει. Γιατί έχω νιώθω ότι στο... είμαι με ένα μπρο εδώ πέρα και νιώθω ότι έχω κι εγώ πουλή μαζί. <laughs> μαζί. Δεν ξέρω γιατί. Είμαι τόσο. Είμαι τόσο τέτοιο. Τόσο μαλάκα τόσο... γενικά. Τόσο... Όχι. Ενώ ότι. Όχι. Τόσο χήματα λέω και. Είσαι ωραίο. Εμένα μου αρέσει. Αλλά δεν έχει τύχη ξανά εδώ σε αυτό το στούντιο να συμβεί κάτι τέτοιο. Κατάλαβε. Να Τι έρθει ένα παιδί μου. Να έχω έρθει μπάντι ό... εδώ πέρα και να με κάνει να νιώθω άντρα κανονικό. Έχω δει πολλά που. Είναι λάθο αυτό νομίζω να νιώθει άντρα. Όχι, είναι ωραίο. Δε. Εμένα μου αρέσει. <laughs> δεν είναι να τα φτιάξουμε, να μιλήσουμε. <laughs> <laughs> Πρέπει να έχω έρθει στην πιο ηλίθια εκπομπή <laughs> που έχει υπάρξει ποτέ. Η κοπέλα δεν κάνει. Δεν κάνει η κοπέλα. Είναι... Θέλω να την κάνω κολλητή μου από τώρα και μετά να είμαστε κολλητοί. <laughs> <laughs> Ε, άκου. Μου. Δεν μπορώ. Άκου. Δεν ξέρω αν είναι σωστό αυτό που λε. Γιατί είδα κάποιε εκπομπέ που έκανε με κάποιου και. Τα βρίσκατε, τα λέγατε ωραία. Βρε με όλου τα βρίσκω. Ναι, δεν έχει αλλά... φύγει άνθρωπο Τι πάει μέσα. λάθος σήμερα, νομίζει. Έχει γίνει πολύ φιλαράκι μου, κατάλαβε. Ούτε να μιλήσει δεν μπορεί. Ε, γι' αυτό σου λέω. Δεν είμαι σε σχέση. Τι δεν είσαι. Φταίει το podcast. Σε σχέση, δεν είμαι σε σχέση. Το podcast μου Τι δεν είσαι? Σε σχέση. Τι λε, Μωρέ, αυτό προχθέ να ανέβασε story και έλεγε χρόνια πολλά γάμου και σου είπα να τον χαίρεσαι. Αυτό ήταν ο ξάδερφό μου. Το έγραφα κιόλα. Γεια σα, ξάδερφε. Νόμιζα. Όλα καλά, είναι τα γόρι σου. Και λέω baby cousin, δηλαδή. Δεν το είδα. Είδα το baby και μάλλον το cousin δεν το έδωσα σημασία. Όχι. Λέω η κοπέλα σε σχέση και σου λέω να τον χαίρεσαι. Μέσα από την καρδιά μου, εγώ δεν με ξεφύγηκα στο αγόρι τη. Στο... Είναι, είναι αγόρι μου. Είναι, δηλαδή με στη ζωή μου είναι Α, ενεργά είναι... ο Α, ah, και εγώ νομίζω ότι είσαι σχέση. Μην ήμουν μαζεμένο τόση ώρα. Κι ήμουν μαζεμένο τόση ώρα. Ηρέμησε, εσύ με κρεμάσουν με τα μανταλάκια μετά το χωρισμό και βγήκα ένα σκάνδαλο και μα κυνηγάνε. <laughs> Καλά, Στην ναι. ναι. όχι μόνο σαμπελόγια και σε όλη την Ελλάδα. Αυτά που έχουμε πει. Σε μία μακροχρόνια σχέση. Ή σε μία σχέση δική σου. Όχι ένα one night stand. Θα συζητήσετε το ερωτικό το κομμάτι. Αν αυτό έχει πρόβλημα. Είναι μια κουβέντα που θα γίνει. ναι. Έχει γίνει. Σε... Ναι. Έχει γίνει. Σε μακροχρόνιε σχέσει μου, όταν αντιμετωπίζουμε πρόβλημα, πρέπει να το συζητήσουμε. Δεν γίνεται διαφορετικά. Να το συζητήσουμε, όχι να κάτσουμε να μπούμε σε λεπτομέρειε και να πούμε Α. Αλλά να καταλάβουμε και να δεχθούμε και οι δύο ότι υπάρχει πρόβλημα στο ερωτικό κομμάτι. Και να προσπαθήσουμε να βρούμε λύσει. Ναι, εσύ μπορεί να μιλήσει. Να σου πω κάτι. Με έχει βγάλει από το μου δεν ξέρω τι συμβαίνει. Δεν μπορούμε να αρθρώσουμε λέξη. Υπήρξε σχέση που τελείωσε γιατί έσβησε το ερωτικό. Ναι, mm. νομίζω ότι οι περισσότερε μου σχέσει τελειώνουν γι' αυτό. Ναι. Mm. Ε, βασικά, κοίταξε να δει. Ε, σω να, να είμαι έτσι, σαν άνθρωπο, και να μην μπορώ να συμβιβαστώ με, με κάτι το οποίο είναι. Πώ να το πω και ακουστή. Δεν δε μιλάω για τελευταία μου σχέση. Όσο γενικότερα για τι σχέσει μου. Σχέσεις, ναι. Γενικότερα για τις σχέσει μου δεν μπορώ να συμβιβαστώ με κάτι το οποίο δεν, δεν είμαι. 100% καλυμμένο. Ναι, ρε παιδί μου, αυτό. Mm. Και, και, σεξουαλικά και μη Νομίζω ότι είμαστε για πολύ λίγο εδώ και νομίζω ότι δεν πρέπει να αφήνουμε τίποτα ε, ε, καμία στιγμή να περνάει που δεν είναι μην είμαστε χαρούμενοι. Υγεία, καύλα και επανάσταση που λέει ο Πάνος Βλάχο. Θα τα ήξερε. Συγγνώμη, είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό το μότο. Όχι, αλήθεια σου λέω, επειδή. Ε, χτυπάω και ξύλο. Ε, τσάμπα το χτυπάω. Έτυχε να χάσω ένα γνωστό μου πρόσφατα. Τον οποίο ήμασταν και ξεκινήσαμε μαζί από τη θύβα να παίζουμε μπάλα, ο οποίο έφυγε από τη ζωή στα 33 του, τώρα πριν λίγο καιρό. Ξαφνικά από ένα κόπη καρδιά. Υγιέστατο, δεν κάπνιζε, δεν έπινε. Και μπήκα σε ένα mood, ότι ρε φίλε, είμαστε για πολύ λίγο, δεν ξέρουμε ποτέ πότε θα φύγουμε από αυτή τη ρημάδα τη ζωή, και δεν πρέπει να περνάνε μέρε και να μην είμαστε χαρούμενοι στη ζωή μα και να είμαστε δυστυχισμένοι. Οπότε είμαι σε αυτό τώρα. Ξέρεις, κοιτάω να κάνω πράγματα που θα είμαι χαρούμενο, που θα γελάω, θα είμαι, θα είμαι ευχαριστημένο με αυτό που κάνω, θα, θα περνάω καλά, θα ζω στιγμέ. Γιατί ποτέ δεν ξέρει τι σου ξημερώνει. Μπορεί να φύγω από εδώ και να τρακάρω με τα μάχη και να αύριο να έχω. Mm -hmm. Θέλω να σου πω ρε παιδί μου, δεν μπορεί να συμβεί όμω. Δεν υπάρχουν τέτοιες πράγματα. Όλα με στη ζωή είναι. Οπότε είμαι στη φάση ότι παίρνω καλά, ευχαριστήσου τα πάντα, την κάθε μέρα σαν να είναι τελευταία, γιατί ποτέ δεν ξέρει τι σου ξημερώνει. Σε ευχαριστώ που ήρθε πριν ξημερώσει η επόμενη μέρα σε τούτο εδώ το podcast και το έχω καταγεγραμμένο κάπου εγώ αυτό, γιατί πλέον είναι αποτελεί περιουσιακό στοιχείο δικό μου και εδώ πέρα του podcast. Χοροϊδεύει. Καθόλου. Αισθάνομαι πολύ χαρούμενο που ήρθε. Μια... Και έχω ολοκληρώσει κιόλα, φαντάσου. Μια ειρωνία βλέπω σαν Καθόλου. Δω. Είναι μια γλύκα. Α... Απλώ επειδή είμαστε φίλοι τώρα, κατάλαβε. <laughs> σε ευχαριστώ. Είσαι πολύ γλυκιά και εγώ δεν σε γνώριζα. Δεν σε γνώριζα, εννοώ ότι δεν, προσωπικά δεν σε γνώριζα. Καλά, είχα Δεν δει... είμαι και η Μαντόνα, ενώ κατάλαβα. Όχι, είχα, είχα, δει στο TikTok, α πούμε, είχα πέσει πάνω σε κάποια. Το συγχαίρω ίσως... με το TikTok, το Instagram να δει. Το πάω καλύτερα εκεί το έργο. Ακόμα το συγχαίρω στο TikTok. <Γυ> ειναι είναι πάρα πολύ Εγώ <Γυ> είχα δει βίντεο σου χωρί να σε ακολουθώ στο TikTok και είδα συνεντεύξει. Και είπα, ωραίο κόνσεπτ, α πούμε, και έτυχε και μετά και, με, και να έρθω. Αλλά. Ε, Βγάζει έναν αέρα γενικώ, γενικότερα βασικά, βγάζει έναν αέρα μια κοπέλα πολύ cool, mm -hmm. πολύ καλή, πολύ γλυκιά και. Ότι γουστάρει πάρα πολύ αυτό που κάνει, ρε παιδί το μου. Το αγαπάω, πεθαίνω. Ε, και μπράβο σου που έχει καταφέρει να κάνει κάτι το οποίο το αγαπά και που έχουν έρθει όλοι αυτοί που έχουν έρθει εδώ και τα έχει καταφέρει και σου εύχομαι ακόμα πιο ψηλά και, θα, και, σου εύχομαι και μια εκπομπή στην τηλεόραση. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα σκήσεις, θα σκίσει, είμαι σίγουρο. Θα δούμε ποιο θα σκίσει τι. <laughs> Το μυαλό σου πάλι <laughs> κατευθείαν πάλι εκεί, ρε φίλε. Η ζωή μου πάλι. Μην μιλήσουμε εδώ πέρα λίγο σαν άνθρωποι. Να μην δώσουμε κάτι έτσι στον κόσμο όμορφο, μόνο για τα καβλιά. <laughs> δεν είναι όμορφα τα καβιά, ρε μου. Ναι, ε, δεν είναι. Χωρί αυτά. Εμένα λε. Χωρί αυτά, <χει> δεν θα ήμασταν εσύ και εγώ εδώ, εν ζωή καταρχά. Δεν θα υπήρχε αυτό το podcast. Δεν θα υπήρχε τίποτα. Ο <χει> πλανήτη όλο δεν, δεν θα υπήρχε. Ούτε δέντρα τίποτα μόνο χώμα. Χώμα και εξαιρεσία. και νερό. Και νερό. Oh, μπορεί και όχι. <χει> ε, θέλω πολύ να σε ευχαριστήσω που ήρθε σε τούτο <χει> εδώ <χει> το podcast και νίκησε του φόβου σου. Α, δεν είχα φόβου. Έλεγε να έρθω, να μην έρθω. Έλεγα από την άποψη ότι δεν ξέρω κατά πόσο θα παίξουν αυτά όπω τα λέω και μην παρεμηνεύονται τα πράγματα που θα πούμε εδώ. Θα φανεί. Καλά, να σου πω κάτι. Ήταν μια κουβέντα η οποία δεν ε, την έχω ξανακάνει έτσι σε κάμερα μπροστά. Mm -hmm. Πα πάρα πολύ ωραία με έκανε και ένιωσα. Πάρα πολύ οικία και όμορφα. Σε ευχαριστώ. Να σε καλά. Και όποτε έτσι θε να συζητήσει κάτι αντίστοιχο ξανά. Mm -hmm. Το τηλέφωνο το έχω. Τον το νουσου, τηλέφωνο ε. μου το έχει. Βεβαίω. Ε, Φωτογραφίε και βίντεο δεν δέχομαι πλέον. Σε αδερφέ κίνητο. μου. Όχι τίποτα. Μόνο μηνύματα θα σου στέλνω εγώ. Συμβουλέ. Αν θε καμία συμβουλή, εγώ εδώ είμαι. Ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Σε, σε, ευχαριστώ για την πρόσκληση και σου εύχομαι όλα τα όνειρά σου να πραγματικότητα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Άρη. Μου Αντεύχομαι τα ίδια και ακόμη καλύτερα. Το καλό να ακούγεται.